Καλημέρα σας και από μένα. Ονομάζομαι Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, είμαι φυσικοθεραπευτής. Θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας και ειδικά την κυρία Μαρσέλου, την πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία μας εμπιστεύτηκε, εμένα, τον κύριο Ανδριόλα και τον κύριο Μουζάκη, οι οποίοι είναι συνάδελφοι. Και τον κύριο Ντόσκα, ο οποίος είναι νευρολόγος, αναπληρωτής διευθυντής του Νίνι Αλφα, με ενημέρωσε ότι του έχει τύχει ένα έκτακτο περιστατικό και όποτε έρθει θα κάνει την ομιλία του, θα συμμετάσχει, μας ζητάει συγγνώμη, δηλαδή είναι στο δρόμο. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για το ρόλο της μεθόδου της PNF στην τρίτη ηλικία. Είναι ένα εργαλείο που έχουμε εμείς οι φυσικοθεραπευτές και πρέπει να εντάξουμε στη φυσικοθεραπευτική μας φαρέτρα, ώστε ο ασθενής μας να γίνει πιο λειτουργικός ουσιαστικά. Μετά την αξιολόγηση θέτουμε κάποιους στόχους. Στόχοι μας για έναν ηλικιωμένο, δεν έχουμε φοβερές απαιτήσεις. Το να καταφέρει να εξυπηρετείται μόνος του είναι ένα επίτευγμα πολλές φορές. Η ιδιοδέκρια νευρομυϊκή διευκόλυνση, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, PNF αρχικά, είναι το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τον θεραπευτή ώστε να προωθηθεί η απάντηση του νευρομυϊκού μηχανισμού με τον ρυθμό ιδιωτικών υποδοχέων. Δηλαδή, τι κάνουμε, προκαλούμε κάποιες αντανακλαστικές συσπάσεις με κάποια ερεθίσματα που θα εξηγήσουμε παρακάτω, ώστε να διευκολύνουμε την εκούσια σύσπαση. Κάποια ιστορικά στοιχεία. Η μέθοδος PNF αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Καμπατ Κάιζερ στην Αμερική. Εφαρμόζεται η τεχνική των επαναλαμβανόμενων συσπάσεων, δηλαδή γίνεται το διαγώνιο πατέντο και επαναλαμβάνεται. Αυτή είναι η τεχνική των επαναλαμβανόμενων συσπάσεων. Το 49 εφαρμόζεται η τεχνική ρυθμικής σταθεροποίησης, που η φιλοσοφία της είναι ότι μετά από μια ισομετρική σύσπαση πετυχαίνουμε μυϊκή χάλαση. Άρα, μετέπειτα μεγαλύτερη μυϊκή σύσπαση. Αργότερα εφαρμόζεται η αργή αντιστροφή, δηλαδή η εναλλασσόμενη αντίσταση πρωταγωνιστών-ανταγωνιστών, που επιφέρει νευρομυϊκή διευκόλυνση. Και από το 51 έως σήμερα επεκτάθηκε η εφαρμογή της PNF στη βάδιση, στη βελτίωση της μυϊκής δύναμης και της ισορροπίας. Η PNF αρχικά προοριζόταν για νευρολογικούς ασθενείς, όπως πολιομελίτιδα, εγκεφαλικά, συγκρίνηση κατά πλάκας και άλλα. Ο γιος μάλιστα του κυρίου Κάιζερ είχε πολλαπλή σκλήρυνση, που είναι και το θέμα του γιατρού, του νευρολόγου που θα μιλήσει στην ενότητα αυτή, συμπτωματικά. Αργότερα η τεχνική εξελίχθηκε και για μυοσκελετικές παθήσεις, παραδείγματος χάρη αθλητικές κακώσεις. Η πρώτη διεθνή συνάντηση των εκπαιδευτών PNF έγινε το 1985. Η ομάδα των επιστημόνων μεγάλωσε σταδιακά και το 1990 ιδρύθηκε η διεθνής εταιρεία της PNF, International PNF Association. Υπάρχει και μια διεθνής οργάνωση για τους φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με ηλικιωμένους ασθενείς ως υποενότητα του Παγκοσμίου Οργανισμού Φυσικοθεραπείας. Και αυτό το συνέδριο, το φετινό συνέδριο, είναι σημαντικό να πούμε ότι θα ιδρύσει για πρώτη φορά ειδικό επιστημονικό τμήμα γεριατρικής φυσικοθεραπείας, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Και όποιος συνάδελφος θέλει να συμμετάσχει θα γίνει αυτό σήμερα 5 ώρα το απόγευμα στις διαδικασίες. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και το μέλλον των ψυχοθεραπευτών θεωρώ ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αν λάβουμε υπόψη μας το δημογραφικό πρόβλημα, που το 20% περίπου είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, θεωρώ ότι πρέπει να στραφούμε προς τα εκεί. Και η φροντίδα των ηλικιωμένων δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας από τους δείκτες πολιτισμού του κάθε κράτους. Εδώ βλέπουμε τους πρωτοπόλους της μεθόδου, δηλαδή αριστερά τον κύριο Κάμπατ και δεξιά την πρώτη φυσικοθεραπεύτρια που εφάρμοσε την PNF και έγραψε και το πρώτο βιβλίο για την PNF, η Margaret Knott. Τι είπε λοιπόν ο Κάμπατ, ότι η βάση της PNF είναι η ιδέα ότι όλες οι ανθρώπινες κινήσεις συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητικά ελλείμματα διακρίνονται από διαγώνια περιστροφικά πατέντα. Δηλαδή από το να εκτενήσεις τα μαλλιά σου, να δέσεις τα κορδόνια σου. Είναι όλα διαγώνιες περιστροφικές κινήσεις. Απλές καθημερινές κινήσεις. Ο εγκέφαλος δεν γνωρίζει την επιμέρους μυϊκή ενέργεια, δηλαδή κάμψη ώμου, κάμψη αγκώνα, πρινισμό, κάμψη δαχτυλών, αλλά την κίνηση σαν σύνολο. Είναι εκπληκτικό πως δεν δημιουργείται σύγχυση από τα πολλά μεταλλασσόμενα και συχνά ανταγωνιστικά ρεθίσματα που συνεχώς βομβαρδίζουν τις τελικές νευρικές οδούς. Η φιλοσοφία της PNF.
ότι μέσα από επαναλαμβανόμενες ειδικές κινήσεις συμβάλλουμε στη διαδικασία εκμάθησης των φυσιολογικών προτύπων. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλο και λόγω της πλαστικότητας που έχει ο εγκέφαλος να του εκπαιδεύσουμε κινητικά πρότυπα, μαζικές κινήσεις, τις κινήσεις σαν σύνολο. Οι κινήσεις είναι διαγώνιες, περιστροφικές και πρέπει να έχουν κάποιο σκοπό. Και οι λιγότερο προσβεβλημένοι εμείς μπορούν να ισχυροποιήσουν τους περισσότερο προσβεβλημένους εμείς. Δηλαδή, κάνουμε μια αξιολόγηση. Εντοπίζουμε ποιοι εμείς είναι οι πιο δυνατοί, με την κλίμακα της Οξφόρδης για παράδειγμα, και αυτοί θα μας βοηθήσουν να ενεργοποιήσουμε και τους ασθενέστερους. Οι βλάβες του νευρικού συστήματος, αυτά είναι γνωστά, επιφέρουν διαταραχές του μυϊκού τόνου και άρα διαταραχή των φυσιολογικών προτύπων της κίνησης. Αυτή είναι η κλίμακα Ashworth που μετράμε. Την αύξηση του μυϊκού τόνου. Αξιολογούμε το μυϊκό τόνο με παθητική κινητοποίηση. Σε παθολογικές περιπτώσεις ή θα εντοπίσουμε το φαινόμενο ραβδοτού σωλήνα με αντίσταση σε όλο το εύρος τροχιάς. Εδώ βλέπουμε για τον αγκώνα, για το μυϊκό τόνο του δικεφάλου βραχιονίου. Το φαινόμενο δοντοτού τροχού και το φαινόμενο του σουγιά που έχουμε μια αρχική δυσκολία και μετά ανοίγει ο αγκώνας. Η ιδιοδεικτικότητα ή η εντοβάθεια αισθητικότητα είναι η ικανότητα του οργανισμού να αντιδράει σε εξωτερικά ρυθμίσματα του διαμέσου του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τέτοιοι υποδοχείς βρίσκονται σε σκελετικούς μυς, τένοντες, αρθρώσεις και ρυθίζουν κινητικούς νευρώνες σε ρυθμίσματα πίεσης και τάσης. Ειδικά σε ρυθμίσματα πίεσης ενεργοποιούμε ιδιοδεικτικούς υποδοχείς. Σε ρυθμίσματα τάσης βελτιώνουμε την κινησθησία. Τέτοιοι υποδοχείς είναι οι μυκές άτρακτη και τα τενόντια όργανα Golgi. Εδώ είναι μια σχηματική παράσταση που δείχνει πως η όραση, η ακοή που είναι όργανα της ισορροπίας εκτός από την παρακεφαλίδα, τον αφιένα κτλ. Επεξεργάζονται τις πληροφορίες από τους περιφερικούς αισθητικούς ιδιοδεικτικούς υποδοχείς που βρίσκονται στις αρθρώσεις, ενημερώνουν τον εγκέφαλο ο οποίος άμεσα δίνει απάντηση στους σκελετικούς μυς. Τα φυσιολογικά πρότυπα κινήσεων ενός ηλικιωμένου ατόμου είναι διαγώνιες περιστροφικές κινήσεις και τα συναντάμε στην καθημερινότητα μέσα από ελεύθερες δραστηριότητες. Τα πρότυπα αυτά διαταράσσονται μετά από μια νευρολογική βλάβη και υπερισχύουν τα παθολογικά πρότυπα. Για παράδειγμα, έχουμε σε έναν ημιπληγικό καμπτικό πρότυπο άνω άκρου και εκτατικό κάτω άκρου. Αυτό δεν είναι και βέβαιο. Εδώ ένα παράδειγμα με ράβδο που μπορούμε να εκπαιδεύσουμε την ηλικιωμένη κυρία να κάνει το διαγώνιο πρότυπο με ιατρική μπάλα, medicine balls. Εδώ έχουμε ελβετική μπάλα ή μπάλα football σε ομαδικό πρόγραμμα ηλικιωμένων. Τώρα τελευταία έχουν αναπτυχθεί τα Exer Games που είναι διαδραστικά προγράμματα άσκησης, δηλαδή ένα βιντεοπαιχνίδι που ο ηλικιωμένος έχει έναν αισθητήρα στο χέρι του και μέσω μιας κάμερας, εδώ στην προκειμένη περίπτωση, παίζει bowling. Εδώ βλέπουμε ασκήσεις PNF με λάστιχο αντίστασης για το άνω άκρο και άσκηση PNF για το κάτω άκρο με λάστιχο αντίστασης. Μπορεί να το δέσει σε μια καρέκλα και να κάνει την κίνηση του ραπτικού, το σταυροπόδι δηλαδή. Κάποιες οδηγίες κατευθυντήριες για την εφαρμογή της PNF. Στην πίεση, η επαφή των χεριών του θεραπευτή με τον ασθενή. Βάζουμε αντίθετη πίεση προς την κίνηση. Γιατί ένας από τους στόχους της PNF είναι η ενδυνάμωση. Θέλουμε να πετύχουμε ενδυνάμωση. Άρα τα χέρια μας πάνε αντίθετα. Εφαρμόζουμε τόση αντίσταση ώστε να γίνεται η κίνηση. Δίνουμε παραγγέλματα, έτσι τώρα πάμε, σπρώξτε. Δείχνουμε την κίνηση. Είναι γενικά μια δύσκολη τεχνική, οπότε πρέπει να επαναλάβουμε πολλές φορές το σχήμα μέχρι να το συνειδητοποιήσει ο ασθενής και κάνουμε έλξη ή προσέγγιση για να ρυθίσουμε τους ιδιοποδοχείς. Την ώρα που ξεκινάμε το σχήμα κάνουμε και μια απότομη διάταση για να ενεργοποιήσουμε το μειοτατικό αντανακλαστικό και να διευκολύνουμε την εκούσια σύσπαση. Προσοχή βέβαια στις αντενδείξεις, έτσι, που οι αντενδείξεις είναι παγωμένος ώμος, πρόσφατα εξαρθρήματα, πρόσφατες μειοσκελετικές κακώσεις, αρθροπλαστικές που δεν θέλουμε στροφές. Μια αρθροπλαστική, ας πούμε, όμου δεν θα κάνεις PNF. Η βλαβή είναι ελμυλθοειδής και το αισθητικό ερεθίσμα είναι στην περιοχή που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε.
Συνεχίζουμε. Αντανάκλαση υπερχείληση. Είναι μέγιστη αντίσταση σε ισχυρούς μυς, προκαλεί σύσπαση σε ασθενέστερους μυς. Η σειρά των συσπάσεων είναι το normal timing και το timing for emphasis. Κανονικά έχουμε πρώτα τις τροφικές κινήσεις, μετά τις περιφερειακές αρθρώσεις και μετά οι κεντρικές αρθρώσεις. Άμα δούμε ότι πιο πολύ ανάγκη έχουν για βελτίωση οι κεντρικές αρθρώσεις, τότε αλλάζει η σειρά και γίνεται timing for emphasis. Πρώτα οι στροφικές κινήσεις, μετά οι κεντρικές αρθρώσεις και μετά οι περιφερειακές αρθρώσεις. Τα σχήματα PNF είναι διαγώνιες περιστροφικές μαζικές κινήσεις και η θέση του θεραπευτή πρέπει να είναι, έχει κάποια εργονομία. Πρέπει να κοιτάξουμε και τη θέση μας. Τα πόδια σε διάσταση και αντίσταση με το σωματικό βάρος. Τα τέσσερα σχήματα για το άνω άκρο και τα τέσσερα για το κάτω άκρο. Η ονομασία του σχήματος είναι από την τελική θέση του άκρου. Εδώ είναι το, για παράδειγμα, κάμψιό μου, προσαγωγή και εξωστροφιό μου και η αρχική θέση από κάτω. Το σχήμα έκταση, απαγωγή, εσωστροφή, κάμψη, απαγωγή, εξωστροφή. Εδώ είναι, για παράδειγμα, το σχήμα έκταση, προσαγωγή, εσωστροφή, η τελική θέση. Και βλέπετε και την αρχική θέση αριστερά και το β είναι η τελική θέση. Για το κάτω άκρο έχουμε την κάμψη, προσαγωγή, εξωστροφή, έκταση, απαγωγή, εσωστροφή, κάμψη, απαγωγή, εσωστροφή, έκταση, προσαγωγή, εξωστροφή. Και έχουμε και κάποια σχήματα για την κεφαλή. Εδώ είναι το σχήμα κάμψη κεφαλής με ταυτόχρονη αριστερή στροφή. Κάμψη και αριστερή στροφή κεφαλής. Βλέπετε, βάζει το ένα του χέρι στο ενιακό οστούν, το άλλο στην κάτω γνάθο και εφαρμόζει αντίσταση. PNF διάταση, hold relax και contract relax, δηλαδή κράτα χαλάρωση και σπρώξε χαλάρωση. Κάποιες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, guidelines, που είναι και το θέμα του φετινού συνεδρίου, για τις PNF διατάσεις, που προτείνονται από συναδέλφους στη Μεγάλη, στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, 2 με 3 σετ διατάσεων καθημερινά, 2 με 4 επαναλήψεις. Η ένταση είναι μέχρι να αισθανθεί ο ασθενής ένα ευχάριστο τράβηγμα στο μη. Ο χρόνος της PNF διάτασης για τους ηλικιωμένους πρέπει να έχει μεγάλη διάρκεια, έως και ένα λεπτό. Από μισό λεπτό έως ένα λεπτό. Γιατί οι φυσιολογικές αλλαγές που έχει ο μυϊκός ιστός, δηλαδή οι βραχύνσεις, οι συμφύσεις, η μυϊκή ατροφία κτλ. Θέλουν πιο πολύ χρόνο για να δράσει η PNF διάταση. Είναι σημαντικό να προηγούνται κάποιες ασκήσεις προθέρμανσης, παραδείγματος χάρη αερόβιος, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η PNF διάταση. Και έχω βάλει στο τέλος της εργασίας μου κάποιες έρευνες που έχουν γίνει για την PNF, κατά πόσο είναι αποτελεσματική. Η συγκεκριμένη έρευνα μελέτησε το εύρος τροχιάς της κάμψης του ισχύου στην SLR διάταση, δηλαδή ανύψωση τεντωμένου σκέλους. Και μελέτησε τη διάρκεια της διάτασης. Όπως σας είπα πριν, μια διάταση PNF ενός λεπτού έδειξε 2,4 μοίρες εύρους τροχιάς ROM βελτίωση. Μια διάταση μισού λεπτού έδειξε 1,3 μοίρες και 15 δευτερολέπτων 0,6 μοίρες βελτίωση. Βέβαια, για να διατηρηθούν τα ωφέλη αυτά πρέπει να συνεχίζεται η PNF διάταση. Άμα σταματήσεις, χάνεις και αυτά τα ωφέλη. Εδώ μελετήσαν την κλασική κινησιοθεραπεία σε 57 άτομα, την PNF σε 36 και την BOMBATH σε 38 ασθενείς. Υπήρξε βελτίωση σε όλες τις μεθόδους, αλλά κανένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στις τρεις μεθόδους. Εδώ το biofeedback, τον ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό, την PNF και μια ομάδα χωρίς θεραπεία. Σύμφωνα με το Fugmeyer's Test Score, είχαμε αντίστοιχη βελτίωση κατά 42%, 25%, 18% για την PNF και αμελητία για την ομάδα που δεν έκανε τίποτα. Εδώ συγκρίναμε οι ερευνητές την PNF με μια ομάδα η οποία έκανε ασκήσεις με ελεύθερα βάρη, με αλτήρες, για να βελτιώσουν τη μυϊκή δύναμη σε δείγμα 48 νευρολογικών ασθενών. Μετά από 2 μήνες έρευνας, βελτιώθηκε η μυϊκή δύναμη στις δύο ομάδες, αλλά χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά.
Εδώ εξετάσανε την επίδραση της κινητοποίησης της λεκάνης με PNF για τη βελτίωση της ημιπληγικής βάδισης σε 20 ασθενείς. Από την πρώτη συνεδρία είδανε βελτίωση και μετά από 12 συνεδρίες η βάδιση είχε βελτιωθεί σημαντικά. Η σημερινή βιβλιογραφία δεν δείχνει να γεννεί σημαντικά υπέρ κάποιας μεθόδου, ειδικά για νευρολογικούς ασθενείς, δηλαδή PNF, Bobath, Brunstrom κτλ., για την αποκατάσταση ενός εγκεφαλικού. Οπότε τίθεται το ερώτημα γιατί ένας φυσικοθεραπευτής να εντάξει την PNF στο πρόγραμμά του. Πρόκειται για μια ασφαλή τεχνική, αρκεί είπαμε να προσέχουμε τις αντενδείξεις και να έχουμε κλινική εμπειρία και κάποια εμπειρία στην τεχνική αυτή. Εμπλέκονται ταυτόχρονα πολλές αρθρώσεις και μυϊκές ομάδες. Έχουμε άμεσα αποτελέσματα σε βελτίωση μυϊκής δύναμης, ευληγησίας, εύρους τροχιάς και ιδιοδεκτικότητας. Και η PNF είναι σχεδιασμένη με βάση τα καθημερινά λειτουργικά κινητικά πατέντα του ασθενή. Οπότε γίνεται σαφές ότι κυρίαρχο ρόλο στην τεχνική PNF έχει η ενεργή συμμετοχή του ηλικιωμένου με τον φυσικοθεραπευτή. Τόσο σε νευρολογικά όσο και σε ορθοπαιδικά περιστατικά, η PNF επάξια κατέχει μια θέση στο συνολικό θεραπευτικό πλάνο του φυσικοθεραπευτή. Περαιτέρω έρευνα κρίνεται σκόπιμη σε ασθενείς, αφού εντοπίσαμε κυρίως έρευνες σε υγιείς κοινωνικές ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ.